Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί ναι μεν πρέπει να αποταμιεύουμε, αλλά κυρίως πρέπει να επενδύουμε. Η αποταμίευση και η επένδυση είναι δύο πολύ βασικά στοιχεία των προσωπικών μας οικονομικών. Εξυπηρετούν όμως διαφορετικούς σκοπούς και έχουν διαφορετικά επίπεδα κινδύνου. Παραδόξως, η αποταμίευση είναι κατά βάση πιο επικίνδυνη από την επένδυση. Μην πέστε να με φάτε ακόμα, θα το εξηγήσω σε λίγο. Είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ αποταμίευσης και επένδυσης και να χρησιμοποιήσουμε και τις δύο για να πετύχουμε τους οικονομικούς μας στόχους. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγραφείτε στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή στο newsletter μου μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μη λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Αποταμίευση και επένδυση λοιπόν. Δύο έννοιες διαφορετικές, αλλά παρά τα αυτά συμπληρωματικές. Ξεκινώντας από την αποταμίευση, εντάξει, τι να εξηγήσω για την αποταμίευση. Είναι όταν βάζουμε λεφτά στην άκρη. Συνήθως όταν αποταμιεύουμε, βάζουμε τα λεφτά στην τράπεζα ή τα κρατάμε στο σπίτι. Και τα δύο είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, αλλά το δεύτερο είναι σχεδόν εγκληματικό. Θα τα εξηγήσουμε όλα σε λίγο. Στόχος μας όταν αποταμιεύουμε είναι να μαζέψουμε κανένα φράγκο, είτε για να έχουμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας, είτε για να αγοράσουμε κάτι πιο ακριβό. Όπως παράδειγμα ένα κινητό, ένα αμάξι κλπ. Από την άλλη, επένδυση είναι όταν βάζουμε τα χρήματά μας να δουλέψουν για εμάς και να παράξουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Μπορούμε να σκεφτόμαστε δηλαδή το κάθε επενδυμένο ευρώ μας σαν ένα μικρό εργάτη που πάει κάθε μέρα στη δουλειά. Και αυτός ο εργάτης φέρνει πίσω λίγα περισσότερα από ότι όταν έφυγε. Κάποια στιγμή αυτά θα είναι αρκετά για να δημιουργηθεί άλλος ένας μικρός εργάτης. Και μετά έχουμε δύο εργάτες να δουλεύουν για εμάς. Άρα θα χτίσουν πιο εύκολα τον τρίτο εργάτη κ.ο.κ. Πρακτικά στις επενδύσεις αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά να αγοράζουμε περιουσιακά στοιχεία όπως μετοχές ή ακίνητα, των οποίων η αξία στο μέλλον θα ανέβει. Ο στόχος της επένδυσης είναι η αύξηση του πλούτου μας και η επίτευξη μακροπρόθεσμων οικονομικών στόχων, όπως είναι για παράδειγμα η συνταξιοδότησή μας ή και ένα ασφαλές οικονομικό μέλλον για τα παιδιά μας. Αυτά που λέμε τόσο καιρό σε αυτό το κανάλι δηλαδή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως αποταμίευση και επενδύσεις είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Όπως είπαμε, είναι διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές έννοιες. Δεν μπορούμε να επενδύσουμε αν δεν αποταμιεύσουμε. Βέβαια, μπορούμε να αποταμιεύσουμε χωρίς να επενδύσουμε, αλλά αυτό είναι συνήθως μια εξαιρετικά επικίνδυνη στρατηγική. Πάμε να κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση θετικών και αρνητικών της κάθε στρατηγικής. Όσον αφορά στην αποταμίευση, τα πλεονεκτήματά της είναι μόλις δύο. Νούμερο 1, μας παρέχει ένα μαξιλάρι ασφαλείας για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Αν δηλαδή καθυστερήσει ο μισθός μας ένα μήνα, κάτι που δυστυχώς στην Ελλάδα συμβαίνει, δεν θα χρειαστεί να πάρουμε δανεικά από συγγενείς και φίλους. Και νούμερο 2, η αποταμίευση είναι απλή. Είτε κρατάμε λεφτά στο σπίτι, είτε τα καταθέτουμε σε ένα ATM. Όλοι έχουμε συνηθίσει τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται καν να τη σκεφτούμε. Και περνάμε στα αρνητικά. Ένα βασικό είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Κάτσε ρε Χρήστο, σας ακούω να λέτε. Είναι επικίνδυνο να αποταμιεύουμε. Κι όμως, ναι, για πάρα πολλούς παράγοντες. Πρώτον, αν κρατάμε λεφτά στο σπίτι, είναι εξαιρετικά πιο πιθανό να τα χάσουμε είτε από κλοπή είτε από κάποια καταστροφή. Παράδειγμα, μια πυρκαγιά. Οι τράπεζες σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικά πιο ασφαλείς, αλλά όχι αρκετά ασφαλείς όπως θα δούμε ευθύς αμέσως. Και αυτό γιατί, δεύτερον, αν έχουμε τα χρήματά μας στην τράπεζα, κινδυνεύουμε από capital controls, bank runs και κούρεμα καταθέσεων. Και μην μου πείτε πως αυτά είναι ακραία σενάρια. Τα είδαμε όλα μέσα σε μία δεκαετία. Όλοι στηθήκαμε στις ουρές για να σηκώσουμε λεφτά από το ATM. Και οι αδερφοί μας οι Κύπροι είδαν τις μισές τους καταθέσεις, άνω των 100.000 ευρώ, να εξανεμίζονται. Χωρίς να έχουν κάνει κάποιο λάθος, Λεφτά στην τράπεζα είχαν. Αναφορικά με το bank run, δεν το ζήσαμε εδώ στην Ελλάδα, επειδή επιβλήθηκαν capital controls, αλλά τα παραδείγματα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολλά. Αυτά για όσους θεωρούν ασφαλείς τις τράπεζες. Τρίτος και τελευταίος και απόλυτα δεδομένος κίνδυνος, πληθωρισμός. Κάθε χρόνο το χρήμα χάνει
αξία. Τα 100 ευρώ μας του χρόνου θα έχουν σημαντικά χαμηλότερη αγοραστική δύναμη. Σκεφτείτε τι ψωνίζαμε με 100 ευρώ πριν από 10 χρόνια και τι ψωνίζουμε σήμερα. Και θα καταλάβετε. Με το να αφήνουμε τα χρήματα μας στην τράπεζα λοιπόν ή και να τα φυλάμε στο σπίτι, εξασφαλίζουμε στον εαυτό μας την χασούρα του πληθωρισμού κάθε χρόνο. Σαν να παίρνουμε μερικά χαρτονομίσματα και απλά να τους βάζουμε φωτιά. Αυτό κάνουμε όταν απλά αποταμιεύουμε. Και περνάμε στην επένδυση, η οποία έρχεται με τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στα θετικά φυσικά συγκαταλέγεται το γεγονός πως αυξάνει την περιουσία μας με το πέρασμα του χρόνου. Δεν ξέρω πως αλλιώς να το πω. Όταν έχουμε τα λεφτά μας επενδυμένα, αυτά γίνονται όλο ένα και περισσότερα, αρκεί να έχουμε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Δεύτερον, όλα όσα είπαμε για τις τράπεζες, εδώ δεν ισχύουν. Αν επενδύσουμε σε ασφαλείς επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ο αμερικανικός δείκτης S&P 500, τότε δεν κινδυνεύουμε ούτε από capital controls, ούτε από bank runs, ούτε από κούρεμα καταθέσεων. Σκεφτείτε το. Πόσες φορές έχουμε ακούσει πως τράπεζες χρειάστηκαν διάσωση. Πόσες φορές προστατεύτηκαν επιπλέον οι καταθέσεις. Άπειρες. Και πόσες φορές χρειάστηκε να διασωθεί κάποια αποπτευόμενη χρηματιστηριακή. Καμία. Τα λεφτά μας είναι πιο ασφαλή μέσα σε επενδύσεις παρά σε καταθέσεις. Κάτσε ρε Χρήστο, έχετε ήδη πεταχτεί κάποιοι. Δηλαδή όλα σε επενδύσεις είναι ρόδινα. Σίγουρα όχι. Και σίγουρα όχι σε όλες τις επενδύσεις. Το βασικό αρνητικό στις επενδύσεις, και κάτι το οποίο είναι καθολικό ανεξάρτητα από το αν επενδύουμε στο χρηματιστήριο ή σε ακίνητα, είναι πως δουλεύει με ασφάλεια μόνο σε μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Βλέπουμε αυτό το πινακάκι. Αυτή είναι η απόδοση του S&P 500 τα τελευταία 40 χρόνια. Εντυπωσιακή. Σε βάθος δεκαετιών ήταν πάντα πάνω. Τι γίνεται όμως στο ενδιάμεσο? Βλέπουμε πολλά, πάρα πολλά για την ακρίβεια, σκαμπανεβάσματα. Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να επενδύσουμε λοιπόν είναι σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας και πάνω. Ιδανικά 20 ετίας. Ο δεύτερος κίνδυνος στις επενδύσεις είναι ότι πολύ συχνά αυτές μπερδεύονται με τον τζόγο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Έτσι είναι για κάθε γενιά. Ελληνικό χρηματιστήριο το 2000, όπου όλοι πίστευαν πως έπιασαν την καλή για να βγάλουν φράγκα μέσα σε μήνες, εβδομάδες ή ακόμα και μέρες. Και φυσικά τα κρύπτο. Για τον ίδιο λόγο. Όταν όμως γίνουν σωστά, οι επενδύσεις είναι με διαφορά η ασφαλέστερη επιλογή για τα λεφτά μας. Τώρα, είναι σημαντικό να τονίσουμε πως για άλλους λόγους αποταμιεύουμε και για εντελώς άλλους λόγους επενδύουμε. Άντε ρε Χρήστο, επιτέλους σας ακούω να λέτε. Και έχετε δίκιο, σας έπριξα. Η απόφαση για το αν θα αποταμιεύσουμε ή θα επενδύσουμε τα χρήματά μας εξαρτάται κατά τη γνώμη μου μόνο από το χρονικό διάστημα για το οποίο μιλάμε. Πάμε να το δούμε με παραδείγματα. Έστω ότι έχουμε 10.000 ευρώ, τα οποία σε κανένα πεντάρι χρόνια σκοπεύουμε να τα βάλουμε ως εγγύηση για στεγαστικό δάνειο. Να βάλουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας που λέγανε και παλιά. Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν καλύτερο να κρατήσουμε αυτά τα χρήματα ως αποταμίευση και σε καμία περίπτωση δεν τα επενδύουμε στις αγορές. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο διάγραμμα, δεν έχουμε ιδέα πώς θα είναι οι αγορές σε 5 χρόνια. Ναι, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι περισσότερο από 10.000 ευρώ, αλλά υπάρχει η πιθανότητα τα χρηματιστήρια να έχουν πέσει εκείνο το διάστημα. Αν το διάστημα αυτό τώρα ήταν δεκαετία, τότε θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Από την άλλη τώρα, αν αυτά τα 10.000 ευρώ τα θέλαμε για να εξασφαλίσουμε το οικονομικό μας μέλλον, για παράδειγμα συμπληρωματικά στη σύνταξη, τότε η επένδυση είναι μονόδρομος. Όσο καλά ή χάλια να είναι η οικονομία, σε 25 χρόνια από σήμερα θα είναι σημαντικά υψηλότερα από εδώ που είναι σήμερα. Εκεί φαίνεται η αξία της επένδυσης. Συνοψίζοντας, τόσο η αποταμίευση όσο και η επένδυση διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των οικονομικών μας στόχων. Το να κατανοήσουμε τις διαφορές μεταξύ των δύο είναι το κλειδί για το επιτυχημένο μας οικονομικό μέλλον. Αποταμιεύουμε μόνο για βραχυπρόθεσμους στόχους, για παράδειγμα μία αγορά, και επενδύουμε για μακροπρόθεσμους στόχους, όπως η συνταξιοδότησή μας. Και επειδή σίγουρα θα θέλετε και πρακτικά βήματα και για τις δύο επιλογές, έχουμε και λέμε. Αποταμιεύουμε τα χρήματά μας στον D-Account Freedom 24 για να κερδίζουμε σταθερό επιτόκιο 2,5% με ημερήσια καταβολή των τόκων. Δηλαδή και τα χρήματα είναι ανα πάσα στιγμή διαθέσιμα και παίρνουμε επιτόκιο που σε καμία τράπεζα δεν θα το βλέπαμε ούτε με κιάλια. Διευκρίνηση, δεν παίρνουμε 2,5% τη μέρα. Απλά κάθε μέρα παίρνουμε τον τόκο που τη αναλογεί. Δηλαδή 2,5% δια 365. Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε περιοχή μελών, μεταφορά μεταξύ λογαριασμών, βάζουμε ποσό, επιλέγουμε D-Account και αυτό ήταν. Αν τώρα θέλουμε να επενδύσουμε τα χρήματά μας με ασφάλεια για τα επόμενα 10, 20 ή 30 χρόνια, τότε το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να αγοράζουμε κάθε μήνα όσο περισσότερο από το ETF VUAA μπορούμε. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο VUAA επειδή και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται να κάνουμε εμείς απολύτως τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν βήμα-βήμα πώς επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Όπως και πριν, κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο Web Terminal, γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Τώρα λοιπόν που ξέρουμε τις διαφορές, μπορούμε να επιλέξουμε καλύτερα τι θα κάνουμε με τα λεφτά μας. Σε κάθε περίπτωση πάντως, κοιτάζουμε με περισσότερη αισιοδοξία το οικονομικό μας μέλλον. Όπως πάντα, αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τις αγορές κάθε πρωί στο inbox σας, κάντε εγγραφή
στο newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι, κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Εκεί ανεβαίνει η δεύτερη εκπομπή μας με ανάλυση των αγορών. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.